Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Βλέπετε ήδη στο στούντιο τον κύριο Μανολάκο, βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, βεβαίω. Και... Καλημέρα σα. Γνωστό αξιωματικό μάχημο ε, ο κύριο Μανολάκο. Και καλημέρα ο κύριο Δημήτρη Βίτσα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργό Άμυνα. Γεια σα, κύριε Βίτσα. Καλημέρα, καλημέρα σας. και σα. Γεια σα, καλημέρα. Κύριε Μανολάκο, πώ βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση και στο στρατιωτικό κομμάτι, σα ρωτάμε για την εμπειρία σα και στο πολιτικό. Από τη στιγμή που η Ρωσία, ο Πούτιν συγκεκριμένα, γιατί ο Πούτιν είναι η Ρωσία. Αποφάσισε εκεί που ήταν καβάλα στάλογο να κάνει την εισβολή στο ουκρανικό έδαφος, για μένα τα έχει χάσει όλα. Από καβάλα στάλογο είναι κάτω. Τα είχε όλα. Είχε αποπροσανατολίσει τους πάντες και είχε ότι θα κάνει εισβολή. Είχαν όλοι πάρει τις θέσεις τους. Και διαπιστώνεται, διαπιστώνεται ότι με την εισβολή, που τη θεωρώ γκάφα, δημιούργησε ένα μέτωπο όλου του κόσμου απέναντί του. Όλη της Δύσης. Και ιδιαίτερα στην Ευρώπη που ξύπνησε τη μακαριότητα της Ευρώπης. Βρίσκει δυσκολίες πολλές. Η μεγάλη του δεύτερη γκάφα είναι ότι υποτίμησε τον Ουκρανικό λαό. Υποτίμησε την Ουκρανική αντίσταση, υποτίμησε τι ουκρανικές ένοπλε δυνάμει. Mm. Νόμιζε ότι θα κάνει έναν υγιεινό περίπατο. περίπατο. Αλλά όμω διαπιστώθηκε το αντίθετο. Βλέπουμε, ενώ κοροϊδεύανε τον πρόεδρο τη Ουκρανίας ω γελοτοπιό, διαπιστώνεται και το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλέ φορέ στην καριέρα μου, εκείνο που δεν περιμένει, που δεν είναι. Βαρό εξελίσσεω ήρωας, Ήρωα. Βγαίνει ένας αξιοπρεπής που έχει επίγνωση και κάνει αυτό που πρέπει. Έχουμε έναν Ουκρανό πρόεδρο, ο οποίος βγαίνει συχνά στα ΜΜΕ. Γιατί βγαίνει και κάνει συνεχώς δηλώσεις. Για να δείξει ότι είναι παρόν, να δείξει ότι είναι ζωντανός. Μα είναι παρόν, είναι εκεί. Είναι, είναι εκεί, και... φοράει τη φόρμα παραλλαγή, mm -hmm. δείχνει ότι δεν κρυώνει, δείχνει ότι δεν φοβάται, εμψυχώνει το λαό του. Ο Ουκρανικός λαός δείχνει ηρωισμό και αυτοθυσία. Πώς θα καταλήξει, κύριε Μανουλάκη. Πώς θα καταλήξει. <coughs> είναι πάρα πολύ δύσκολο να εκτιμήσει κανείς, διότι <coughs> το αφήγημα του Πούτιν ήταν ένας εύκολος περίπατος. <coughs> δεν είναι όμως... Ο Πούτιν... Ξε... Αλλά θα έχει πρόβλημα στο εσωτερικό του, λέτε. Ε, ευνηδίασε ακόμα στο ότι δεν περιμένανε και ουδίστου το περίμενε ότι ο αντικειμενικός του σκοπός θα είναι το Κίεβο. <coughs> ναι. Τα μέτωπα τα, τα περιφερειακά είναι προ όλη την Ουκρανία. Γι' αυτό και η Ουκρανία δεν έχει και τακτικό στρατό Μάλιστα. στο Κίεβο. Βλέπουμε δηλαδή ότι ευνηδιάζει, έχει γεμίσει τα θωρακισμένα την περιοχή, οι φήμε το γιατί δεν προχωρά είναι εναλλασσόμενες. Εγώ σκέφτομαι το σενάριο της περικυκλώσεως, του χτυπήματο όσο γίνεται χειρουργικά χωρί απώλειες, Μάλιστα. Πράγμα που δεν γίνεται όμω. Έχουμε πολλέ απώλειες αμάχων ναι. και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Έχω χτυπάει υποδομέ, ρεύμα νερό, να αποφύγει, να εγκαταλείψει τον κόσμο να φύγει και να λυγίσει το φρόνημα τη Ουκρανικής κυβέρνηση να παραδείξει. Αλλά μέχρι στιγμή δεν γίνεται, κύριε Βίτσα. Κύριε Βίτσα. Κοιτάξτε, στη βάση του ερωτήματό σα, πόσο θα κρατήσει, τι θα γίνει, κανένα. Κανένα στο επίπεδο το στρατιωτικό, και εγώ δεν θέλω να κάνω το στρατηγό, στρα, το στρατηγό έχουμε εδώ, ε, εγώ λέω ότι αυτό πρέπει να μας απασχολεί. Ε, δεν είναι μόνο πόσο θα κρατήσει η στρατιωτική εμπλοκή, mm -hmm. αλλά πόσο θα κρατήσουν οι επιπτώσεις αυτού του, αυτής της παράνομης εισβολής και πολέμου από τη μεριά της Ρωσίας στην Ουκρανία για τον τρόπο ζωής και για την οικονομία και της, του Ουκρανικού λαού, και της Ουκρανίας, και της Ρωσίας βέβαια, αλλά και όλης της Ευρώπης. Okay. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος ειτημένος οικονομικά πέρα από τις δύο εμπλεκόμενες χώρες είναι η Ευρώπη. Yeah, yeah, yeah. Και βλέπετε να έρχονται πιο yeah. ε, δηλαδή. Εγώ βλέπω, αυτό που είναι σίγουρο δηλαδή, μια πολιτική αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων στον αμυντικό so, 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 τομέα, yeah. ένθεν yeah. και ένθεν, Άρα αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα αφαιρεθούν πόροι από τις διαδικασίες αναπαραγωγής κοινωνίας, δηλαδή την υγεία, την εκπαίδευση και άλλους χώρους. Και θα μεταφερθούν στους στο εξοπλιστικά. Θα ε. πάνε, μα ήδη, ήδη τα 100 δισεκατομμύρια -10 της Γερμανία Γερμανίας το χρόνο, που υπολείπονται ακόμα και του 2% του ΑΕΠ, για να ξέρουμε, ας πούμε, η Ελλάδα έχει πάνω από 2% του ΑΕΠ ναι. σε αμυντικες δαπάνε, δαπάνες, 2,4-2,5%. Ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας, γιατί αυτό συμβαίνει, έχει και στόχο. Και ο, ο στόχος είναι, από μια μεριά, η Ρωσία, η εξάρτηση, είναι από την άλλη μεριά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ. Άρα, ευτυχισμένος ή χαρούμενος, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι. Εγώ, αν θε, με ρώτατε τι θα θέλατε τώρα αυτή τη στιγμή, εγώ θα ήθελα να επιστρέψουν οι Ρώσικε δυνάμει στι βάσει του. Mm -hmm. Αυτό είναι το θέμα. Να αρχίσουν ουσιαστικέ διαπραγματεύσει. Για, για τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή δεν yeah. γίνονται ουσιαστικέ διαπραγματεύσει. <συστό> Βεβαίω, καλό είναι και αυτό που γίνεται. <συστόλυν> Κρατιέται δηλαδή ένα διάβλο ανοιχτό. Ε, Βεβαίω, όπω ξέρετε, η δικιά μα θέση είναι ότι σε καμία περίπτωση η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλακεί, αν και έχει ήδη ήταν, εμπλακεί. ήταν λάθο που στέλνετε το υλικό. Ε, κατά τη μου ήταν λάθο. Σωστό ήταν που στέλνετε ανθρωπιστική βοήθεια. Mm -hmm. Ανθρωπιστική βοήθεια θα μπορούσε να σταλεί, πώ να το πω, και με στρατιωτικό υλικό. Mm -hmm. Για παράδειγμα, να, στα, Άρα, να σταλεί να το νοσοκομείο. Υλικό. Και πολύ περισσότερο, εγώ ανησυχώ γιατί πληθαίνουν οι φήμες που θα ήθελα να αποδειχτούν fake, mm -hmm. ε, και χαμπωχτές από το απόγευμα και σήμερα το πρωί, ότι... ότι υπάρχει πιθανότητα να σταλούν προς την Πολωνία, κατά και προσωπικό, προσωπικό μια μικρή μονάδα. Αν συμβεί αυτό, mm -hmm. θα είναι τεράστιο λάθος, γιατί... Ε, εμείς πρέπει να ενδιαφερόμαστε, η Ελλάδα να είναι μια γέφυρα ειρήνης. Μάλιστα. Κύριε Μανολάκο, ε, είναι, λα... είναι λάθος λέει ο κύριος Βίτσας, και αν έχετε ακούσει και εσείς αυτές τις φήμες στις οποίες αναφέρεται λοιπόν, ο πρώην Λοιπόν, να προσπαθήσω σημείο-σημείο σημείο, ναι. να απαντήσω στον κύριο Βίτσα. Καταρχήν, οι συνέπειε δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, είναι και στην ίδια τη Ρωσία... Καταιγιστικέ και τρομακτικέ. Ναι, και να το, το καταλάβει στο και μέλλον. Πρώτο. Είναι και ο ρωσικό λαό. Ναι. Και δεν ξέρω αν ο ρωσικό λαό έχει την ίδια αντίληψη την ίδια, των, πραγμάτων. Α, των πραγμάτων για την εισβολή. Το υλικό έπρεπε να σταλεί, κύριε Μανολάκη. Λοιπόν, ε, χρόνια πολλά, πάρα πολλά χρόνια ακούω, η συνήθι κατηγορία των κυβερνήσεων, ναι. των ελληνικών κυβερνήσεων, είναι ότι ε, δεν έχουν εκείνη την δύναμη εκείνη την αποφασιστικότητα, ναι. την πυγμή, να παίρνουν σημαντικέ αποφάσει. Η Νέα Δημοκρατία και ο κυρίακος Μητουτάκη προσωπικά την πήρε. Και κατηγορείται mm -hmm. για το αντίθετο. Γιατί την πήρε αυτή την απόφαση να σταλεί στρατιωτικό υλικό, συμβολικά θα ναι. έλεγα, στην Ουκρανία. Εξηγήστε γιατί την πήρε. Λόγω. Θα σας ναι. πω όμω γιατί την πήρε. Η Ευρώπη αλλάζει. Η Ευρώπη ξύπνησε από ναι. τη μακαριότητά της και αποφασίστηκε να αυξήσει την ισχύ της Βλέπουμε τη Γερμανία, Μάλιστα. που ο κύριος Βίτσας τον προβληματίζει. Εμένα με εκπλήσει ευχάριστα. Μέσα σε αυτή την Ευρώπη που ναι. αλλάζει για την αντιμετώπιση τέτοιων αυθαίρετων συμπεριφορών, πώς θα στηρίξεις το διεθνές Άρα δίκαιο. Άρα καλώς υπάρχει πολύ περίπτωση περίπτωση προ... το έκανε υπάρχει και πήγε. Υπάρχει περίπτωση να πάει προσωπικό και να κλείσουμε παρακαλώ. Θεωρώ πως όχι. 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 Ευχαριστούμε όχι. πολύ κύριοι. Να είστε, να είστε καλά. καλά. Και ειδίως διάλειμμα και